Εγώ έχω τη συνήθεια στα μηχανήματά μου, στα σβουράκια κοπής και λίανση, στα τους τροχούς, τους λεγόμενους τους δωδεκάριδες, να τους κάνω μια φορά το χρόνο, αυτούς που δουλεύω πιο πολύ, να τους κάνω ένα σέρβις. Θα ήθελα να το δούμε μαζί. Είναι πολύ εύκολο και είναι πολύ μεγάλη αιτία να επιμηκύνουν τη ζωή του κάθε μηχανήματος τέτοιας τάξης. Αυτά επειδή έχουν η λίανση απαιτεί αρκετές στροφές. Δουλεύουν στις 2.500 στροφές. Αυτό καθιστά εξαιρετικά επιρρεπή το δορυφόρο που έχουν μέσα που θα δούμε στη συνέχεια και το πινίο να δουλεύουν η λίπανσή τους, η βασική λίπανσή τους να είναι το γράσο. Το γράσο φυγοκεντρίζεται όμως κατά τη λειτουργία του, αποθηκεύεται στα τυχώματα στο μπλοκάκι που έχει μέσα, στο μπλοκ το μικρό αυτό που έχει μπροστά το σβουράκι, με αποτέλεσμα αυξάνονται οι θερμοκρασίες χωρίς καλή λίπανση και αυτό τι κάνει. Κάνει πολύ πιο σύντομη τη ζωή του μηχανήματος. Τρώει το λεγόμενο πινίο. Επειδή άνοιξα το ένα από το από όλα που έχω προχθές και το είδα μέσα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τι συμβαίνει. Όταν δείτε το σβουράκι σας ξαφνικά, ενώ δούλευε μια χαρά, να ζεσταίνεται πολύ γρήγορα, σημαίνει ότι δουλεύει χωρίς λίπανση. Ότι ο δορυφόρος του έχει δύο γρανάζια μέσα. Το ένα περιστροφής από του τροχού και το άλλο το οποίο δίνει κίνηση από το ρότορα του μοτέρ στο πινίο αυτό. Αυτά φυγοκεντρίζεται το γράσο, δεν είναι λάδι όπως είναι σε ένα κάρτερ μιας μηχανής που λούζεται εντός εισαγωγικών συνεχώς στο γρανάζωμα, με αποτέλεσμα να δουλεύει στεγνά τελείως και να χαλάσει ενώ δεν φταίει το εργαλείο. Άρα, εγώ θα έλεγα να βγάλω το γράσο από μέσα αυτό που έχει πλέον αποθηκευτεί στα τυχώματα και έχει εντός εισαγωγικών πετρώσει και να το αντικαταστήσω με ένα γράσο λίπανσης για μένα καλύτερο από αυτό που είχε μέσα. Πάμε να τα δούμε από κοντά, είναι πολύ εύκολο να το κάνετε κι εσείς. Με 2-3 βασικές αρχές. Είναι εξαιρετικά εύκολο και θα επιμηκύνει στο μηχανάκι σας τη λειτουργία του να δουλέψει πιο αθόρυβα και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Πάμε να τα δούμε από κοντά, είναι πολύ εύκολο. Αυτό λοιπόν είναι το τροχουδάκι μου που θα του κάνω σέρβις σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάω όπως είναι που δούλεψα την τελευταία φορά μαζί του και βγάζουμε, αφαιρούμε την κεντρική ροδέλα σύσφιξης του δίσκου πάνω, αφαιρούμε την κάτω ροδέλα η οποία απλά εδράζει και έχει ένα μικρό, βλέπετε, διάδρομο που κάνει φωλιά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι πολύ εύκολο, δεν είναι κάτι σοβαρό. Αφαιρούμε λοιπόν την προστασία γυρίζοντας στους οδηγούς, βλέπετε ότι έχει τρεις οδηγούς και ακριβώς εκεί έχει δοντάκια, το ίδιο το τάση μας, που αν το ταιριάξουμε εκεί, αφαιρείται πολύ εύκολα. Να το. Και βλέπουμε εδώ τώρα, έχουμε φτάσει, το οποίο κεντρικό άξονα συγκρατείται από τέσσερις βίδες, που συγκεκριμένη περίπτωση είναι Torx. Αλλού μπορείτε να δείτε σταυρωτές με σταυρωτό κατσαβίδι που λέμε. Λοιπόν, επειδή είναι αλουμινέλια τα πλαίσια, εγώ θα προτιμούσα, δεν αφαιρώ ποτέ κατευθείαν μία-μία τις βίδες. Ωραία να τις λύσετε περιοδικά, γιατί δεν πάβει να υπάρχει μια πίεση στο αλουμίνιο, η οποία είναι καλό να ξεπρεσάρετε και να πρεσάρετε εντός εισαγωγικών ομοιόμορφα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, θα μπορούσατε να είναι ένα καπάκι πολύ πιο σοβαρής κατασκευής. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δώσουμε μια χαλαρή ανάσα σε όλες. Κατά αυτόν τον τρόπο, μισή στροφή περίπου, να ανασάνει το ένα υλικό από το άλλο και στη συνέχεια μπορούμε ελεύθερα πλέον να αφαιρέσουμε τις βίδες μία-μία. Τις αποθηκεύουμε σε ένα σημείο να μην χαθούν, γιατί είναι λίγο δύσκολο το σπείρωμά τους, δεν είναι απλό μετρικό συνήθως και είναι λίγο δύσκολο να αντικατασταθεί αν χαθεί βίδα τέτοια. Έχουν και συγκεκριμένο αποστάτη όταν σφίξουν. Γι' αυτό καλό είναι να τις αποθηκεύσουμε όμορφα σε ένα σημείο να μην τις χάσουμε. Θυμηθείτε στον πρόλογο που σας είπα ότι το γράσο έχει την τάση, επειδή είναι πινίο, το πινίο μεγάλης διατομής, να φυγοκεντρίζεται στα πλαϊνά του. Σας το λέω πριν το ανοίξω. Λοιπόν, το ανοίγουμε απλά και είναι ακριβώς όπως έτσι σας τα είπα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πινίο,
Ο δορυφόρος που έρχεται από το ρότορα είναι τελείως μα τελείως στεγνός. Όπως και η κορώνα. Εδώ υπάρχει ένα συσχετισμός μετάδοσης, ο οποίος έρχεται από οριζόντιος και γίνεται κάθετος, συνεργαζόμενα αυτά τα δύο γρανάζια. Αν τον άφηνε αυτόν τον τροχό χωρίς να τον λιπάνω σωστά, βλέπουμε ότι το γράσο έχει αποθηκευτεί πλέον στα τυχώματα, έχει φυγοκεντριστεί τελείως και χρήζει συντήρησης. Αν εγώ αυτό το μηχάνημα δεν το συντηρήσω, είναι πάρα πολύ εύκολο ότι σε μια μεγάλη καταπώνηση, σε μια ανάγκη να τελειώσω μια εργασία μου και να τον δουλέψω στα όρια του, θα αρχίσει να αρπάει ο δορυφόρος που ζορίζεται πιο πολύ και στη συνέχεια να κουρέψει τα δόντια του ποινίου, της κορώνας. Αυτό μπορούμε πολύ 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 εύκολα και για πλάκα ένα μισάωράκι να ασχοληθούμε μαζί του, σχολαστικά και όμορφα, να το ξαναγρασάρουμε, με ποιο τρόπο να σας πω αμέσως, και ένα μικρό τυψάκι που να μην μένει από γράσο. Ο κατασκευαστής έχει βάλει ένα, φαντάζομαι, πολύ καλό γράσο διαρκείας, το οποίο όμως έχει κάνει βόλτα στα τυχώματα του μπλοκ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα αντικαταστήσουμε αυτό το γράσο και πώς θα το ξαναλυπάνουμε σωστά, ώστε να έχει για πολύ περισσότερο χρόνο πάνω στην κορώνα του γράσο να δουλεύει η λύπανση σωστότερα. Αυτό που θα κάνω λοιπόν πρώτα απ' όλα είναι να αφαιρέσουμε το παλιό γράσο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Παίρνουμε ένα κομμάτι πανί παλιό πάνω από αυτά που έχουμε και καθαρίζουμε τα εργαλεία μας στους τόρνους και εμένα τη βοήθεια ενός πλατιού εργαλείου, συγκεκριμένη που έχω πάρει εγώ αυτό, είσαι ένα κατσαβίδι, πλατικέφαλο, οτιδήποτε, και παίρνουμε το γράσο, αφαιρούμε την περισσότερη ποσότητα, δεν έχει σημασία να μείνει μέσα γιατί είναι καθαρό το συγκεκριμένο. Και το αφαιρούμε, βλέπετε ότι έχει γίνει σαν στόκος, έχει δουλέψει, και αφαιρούμε το γρασάκι του. Αφαιρούμε και από εδώ τα τυχώματα. Σχολαστικά και όμορφα. Δεν έχει σημασία να μείνει κάποια ποσότητα. Αν το βλέπατε και είχε μαυρίσει το γράσο για κάποιο λόγο, είτε είχαν περάσει νερά ή οτιδήποτε μέσα, καλό είναι να αφαιρεθεί τελείως, ενώ σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται. Έχω καθαρίσει και μηχάνημα που ήταν λιωμένο και ήταν μέσα στα να πάνε. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να περάσω το καινούργιο μου γράσο. Έχω επιλέξει της Maguan το Marine γράσο, είναι το λεγόμενο μπλε. Είναι Protect Boat Lay Trailer Bearings, είναι για τα ρουλεμάν που μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, είναι αδιάβροχο και έχει εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας. Είναι πολύ καλό, συνιστάται για υγρασίες και τέτοια, και θα επιλέξω αυτό το γράσο εγώ. Τι κάνω? Βάζω αρκετό. Θα μπορούσα να βάλω ένα γάντι εγώ τώρα, γενικά αυτή η μουτζούρα είναι τιμή μου, δεν με ενδιαφέρει. Βάζω αρκετό όμως. Εδώ θα είναι αυτό που σας έλεγα το μυστικό του γρασαρίσματος. Γιατί δεν θα μπορεί να φυγοκεντριστεί ξανά στην άκρη. Συνεχώς θα κάνει βόλτες μέσα στο εργαλείο, αλλά θα περιφέρεται πάνω στο ποινίο. Στην κορώνα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βάζω πλούσιο γράσο λοιπόν. Εδώ ακριβώς εδράζεται μέσα στο ρουλεμάν στο κέντρο, οπότε θα χρειαστεί λίγο βοήθεια από τώρα, αν και θα πάει μετά στη θέση του, εμείς θα το βάλουμε από τώρα. Λοιπόν, και απλά σκουπίζω το χέρι μου πάνω στην κορώνα. Το βλέπετε πως γυάλιζε. Λοιπόν, είναι έτοιμο για την τοποθέτηση. Κλείνουμε λοιπόν ξανά το γράσο μας, το βάζουμε στη μέση για να μην έχουμε τυχόν σκόνες και τέτοια, μην το ξεχάσουμε ανοιχτό. Είναι ωραίο πράγμα να είναι παρθένο το γράσο στην τοποθέτησή του σε στεγανά σημεία, όπως είναι τώρα εδώ. Και κλείνουμε με τον τρόπο, ακριβώς όπως το ανοίξαμε, ξανά το εργαλείο μας.
προσπαθούμε να ταιριάξουμε έτσι ακριβώς να κάτσει στη θέση του όμορφα και ωραία. Και ο τρόπος φιξίματος, για ανθρώπους που το έχουν, είναι λίγο πιο προχωρημένοι, θα τους φανεί και λίγο, εγώ το λέω για τα παιδιά που είναι καινούρια, είναι πως βάζουμε την πρώτη βίδα μας, κοιτάμε να πιάσει όμορφα και όχι στραβά, γιατί είναι αλουμίνιο και αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Θα τοποθετήσουμε όλες τις βίδες, εγώ προτιμώ σταυρωτά και όχι κατά συνέχεια, κυκλικά, σταυρωτά τις βίδες. Χαλαρά τελείως, δεν σφίγγουμε τίποτα ακόμα, παίρνουμε μόνο τα λεγόμενα μπόσικα. Και ποτέ δεν ζορίζουμε τη βίδα, ποτέ. Θα την αφήσουμε να πάει μέσα μόνη της, γιατί μπορεί να στραβοκαβαλήσει και μετά να χρειαστεί χελικόιλ. Να χρειαστεί σπυροχυτόνιο, όπου λέμε. Λοιπόν, έχω σφίξει τις τέσσερις βίδες. Χαλαρά μέχρι να κουμπίσει δειλά-δειλά το καπάκι πάνω στο μπλοκ του τροχού. Και τώρα αρχίζω σταυρωτά και σφίγγω μία-μία, πάντα με το μικρό μπαστούνάκι, το οποίο καθιστά και τη δύναμή μας πιο λίγη και να θέλουμε να κάνουμε ζημιά. Παίρνω λοιπόν σταυρωτά τα μπόσικα. Το βλέπετε πως χιαστή, θα έλεγα. Και αφού τελειώσουμε και ακουμπήσει πλέον όλες οι βίδες, παίρνουμε μισή στροφή σαν να είχαμε στο χέρι μας ένα δυναμόκλειδο. Πλέον με το μεγάλο μοχλό μισή στροφή. Κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε τελειώσει. Το εργαλείο μας θα γυρίσει πολύ πιο όμορφα από την πρώτα. Θα το καταλάβετε αμέσως αν το έχετε συνηθίσει. Εγώ θα έλεγα να το δουλέψετε και πριν το γρασάρετε και θα δείτε ότι η διαφορά θα είναι τεράστια. Συμπληρώνουμε ξανά βάζοντας τα εξαρτήματά τους στη θέση τους. Υπάρχει, ξανά λέω, μια ασύμετρη, τρία ασύμετρα εξογκώματα, τα οποία πάνε για τον λόγο του ότι να μην φύγει από πάνω κατά τη λειτουργία του στη θέση τους. Το στρέφουμε περίπου εκεί που θα το δουλεύαμε και σφίγγουμε την ασφάλειά του. Στη συνέχεια βάζουμε, δεν είναι τα ίδια αυτά, μην ξεγελιέστε, το ένα θα δείτε ότι έχει ένα διάδρομο το οποίο ταιριάζει ακριβώς στο κομμάτι αυτό, θα το νιώσετε βάζοντάς το να σκαλώσει κατά αυτόν τον τρόπο. Και είμαστε έτοιμοι πλέον να βάλουμε όποιο δισκάκι έχουμε ή αν όχι, ξέρω εγώ όταν θα χρειαστεί, στη θέση του. Είναι έτοιμο, ας του κάνω και μία δοκιμή. Θα καταλάβουμε, δηλαδή αν μπορούσατε να το καταλάβετε τον ήχο, θα καταλαβαίνετε και τι σας λέω στο συγκεκριμένο εργαλείο. Εσείς το δικό σας θα το δείτε επί τόπου. Είναι έτοιμο. Πάμε να του δώσω την κίνηση. Θα δείτε ότι θα σταθεί εξαιρετικά πιο δύσκολα. Το γρασάκι, όπως βρίσκεται τώρα μέσα, αναγκαστικά λόγω μεγαλύτερης ποσότητας από τον κατασκευαστή, είναι συνεχώς πάνω στο ποινίο και η λίπανση θα είναι πολύ μακροβιότερη και θα κάνει και το μηχάνημά μας να διαρκέσει η ζωή του πολύ πολύ περισσότερο. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι δύσκολο, το οποίο δεν το είχα κάνει ποτέ μου πιο πιτσιρικάς, αναλύοντας σιγά σιγά τον κόσμο του μηχανουργείου και τον κόσμο των εργαλείων, τα μηχανημάτων. Αγαπώ τα μηχανήματά μου, τα φροντίζω. Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα να το κάνουμε αυτό μία φορά το χρόνο, αν το έχουμε δουλέψει βέβαια γερά. Το να το δουλέψεις μεσοσταθμικά τη βδομάδα μία ώρα, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό άμεσα. Αλλά για πλάκα στο εργαστήριό μας, ερχόμενοι να κάτσουμε να κάνουμε ένα τσιγάρο, να δούμε την αποθήκη μας, μπορούμε να το κάνουμε και να έχουμε ένα εργαλείο πολύ πολύ, σε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το πιο πολύ, θα έλεγα, το πιο σοβαρό απ' όλα είναι να προσέξουμε τις βίδες όταν τις φύγουμε και όταν τις βγάζουμε.
Αυτό είναι το μυστικό όλο. Και θα έχουμε ένα εργαλείο το οποίο το ίδιο το γράσο το μπλε έχει το καλό ότι αν περάσει υγρασία μέσα, γιατί δεν έχει φλάτζα το εργαλειάκι στα πλάγια, είναι πολύ δύσκολο βέβαια αυτό που λέω. Αν για κάποιο λόγο δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, γιατί δουλεύει και σαν στεγανοποίηση όλο το σύστημά του. Φίλε, χθες που συζητούσαμε στο. Φίλε Σερέτη, που συζητούσαμε χθες στο SK Metal Friends, έχω τυχαία, επειδή με ρώτησες για το χελικό ήλιο όταν καταστρέφεται το σπείρωμα, έχω τυχαία μία κεφαλή από ένα Y46, ένα καρμπιρατέρ μάλλον, φάριγγα, ο οποίο έχει κλωτσίσει μία βίδα του φίλου και μου το έχει στείλει να το φτιάξω. Θα δούμε πώς επισκευάζουμε σπειρώματα. Αυτό είναι μία 6 το συγκεκριμένο, το δικό σου είναι μία 8. Είναι λίγο ακριβούτσικα στην αγορά του στα χελικόιλ, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αξίζει να τα έχουμε στην κατοχή μας. Εγώ τουλάχιστον το έχω χρειαστεί πάρα πολλές φορές, λύνοντας μηχανές και τέτοια πράγματα. Θα το δούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να βοήθησα. Και κάντε το, μην το ξεχνάτε. Επειδή όλοι η κρίση μας έχει κάνει και τα εργαλεία μας θέλουμε να επικοινωνούμε τη ζωή τους όσο μπορούμε. Θα είναι καλό να το κάνετε στο εργαλείο σας και αν δεν το έχετε κάνει ποτέ και το έχετε δουλέψει, θα δείτε ότι ανοίγοντάς το θα με θυμηθείτε. Να είστε καλά. Γεια σας.